Γεια σας! Είμαι η Κατερίνα, Greek art στα social media και ως beauty ambassador του Pharmacy 295 θα δημιουργήσω ένα super glam εορταστικό μακιγιάζ με προϊόντα L'Oreal για να είστε λαμπερές αυτές τις γιορτές! Μπροστά μου έχω όλα τα προϊόντα τα οποία σιγά σιγά θα σας τα δείχνω καθώς προχωρούμε το μακιγιάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε! Θα ξεκινήσω με primer. Έχουμε της Maybelline το Face Studio Prime. Είναι καθαρά illuminating, δηλαδή για να δώσουμε λάμψη στο δέρμα μας. Το απλώνουμε λοιπόν σε όλο το πρόσωπο. Προσέχουμε κοντά στη μύτη να βάλουμε για να υδατωθούμε, για να μην έχουμε προβλήματα με το foundation, δηλαδή για να μην μας σπάσει το foundation. Να σας πω ότι μυρίζει πραγματικά καταπληκτικά και νιώθεις μια ενυδάτωση στο δέρμα σου, δηλαδή δεν νιώθεις καθόλου να κολλάει και πιστεύω ότι το foundation θα κάτσει τέλεια πάνω. Θα συνεχίσω με βάση. Έχουμε από L'Oreal το True Match, το οποίο μας υπόσχεται 24 ώρες κάλυψη. Βάζω λοιπόν εδώ στο πινελάκι μου. Είναι καλύτερο όταν τα foundations είναι πάρα πολύ υγρά, να μην βάζετε πάνω σας για να μην λερωθείτε. Καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε ένα πινέλο το οποίο είναι αρκετά πυκνές οι τρίχες του μπροστά, ούτως ώστε να μην σας κάνει πολλές γραμμές, επειδή είναι πινέλο και πάντα θα κάνει γραμμές, αλλά και για να κάτσει καλά στους πόρους, ειδικά αν έχετε μεγάλους πόρους, ένα τέτοιο πινελάκι είναι ό,τι πρέπει για σας. Θα συνεχίσω με φρύδια. Έχουμε από L'Oreal το Brow Artist Expert, το οποίο από τη μία μεριά έχει το σπούλι του και έχει μια υπέροχη μύτη, στην οποία μπορούμε να φτιάξουμε και μικροσκοπικές τριχούλες. Πάντα με το σπούλι χτενίζουμε τα φρύδια μας για να τα ανασηκώσουμε λίγο, ώστε μετά να μπορούμε να τα φτιάξουμε όμορφα και να μην κατεβάζουν το μάτι. Ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό, διότι και είναι κέρινο, αλλά και από ό,τι βλέπετε, με τη μύτη του μπορώ να φτιάχνω μικρές τριχούλες για να μπορώ το φρύδι μου να το κάνω πιο συμμετρικό. Θα συνεχίσω με concealer, ναι με concealer. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να έχουμε μία βάση καλή για τις σκιές μας. Τι καλύτερο από ένα σταθερό concealer. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρω από Maybelline το Fit Me, σταθερή αξία. Απλώνουμε στο κινητό βλέφαρο για να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις σκιές μας. Και με ένα flat πινελάκι απλώνουμε σε όλο το κινητό βλέφαρο λοιπόν. Τώρα λοιπόν για παλέτα θα χρησιμοποιήσουμε από Maybelline τη Nudes. Θεωρώ ότι είναι μια πραγματικά υπέροχη εορταστική παλέτα. Έχει όλα τα χρώματα, αυτά τα γήινα αλλά και τα σήμερα τα χρυσά που χρειαζόμαστε. Θα είναι ο απόλυτος σύμμαχός σας αυτές τις γιορτές. Με ένα πινελάκι με πολύ ανοιχτή τρίχα, πάμε να δούμε ποιο θα βάλουμε σαν βάση μας. Θα πάρω αυτό εδώ, το οποίο είναι αρκετά ψυχρό χρώμα. Θέλουμε λοιπόν να το βάλουμε σαν μεταβατικό χρώμα στο κόκαλο του ματιού. Θα πάρω λοιπόν ένα χρώμα το οποίο είναι λίγο πιο σκούρο από αυτό εδώ και θα το βάλω εδώ στην αρχή του κινητού βλεφάρου για να δημιουργήσω βάθος. Και τώρα για ένα πιο cut eye αποτέλεσμα θα πάρω αυτό εδώ το γκρι και θα το απλώσω στην άκρη του κινητού βλεφάρου. Και πάμε στο αγαπημένο μου κομμάτι που είναι τα shimmers. Εδώ έχω σταμπάρει αυτό εδώ που πραγματικά είναι το υπερτέλειο χρυσό, το οποίο είναι σαν λευκό χρυσό. Θα το δούμε και στο κινητό βλέφαρο πώς θα κουνώ με το μάτι, το οποίο θα λαμπυρίζει τέλεια. Εντάξει, πραγματικά έδωσε φως. Το αγάπησα, αλήθεια το αγάπησα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο και φωτεινό είναι χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτό το χρώμα για να βάλουμε κάτω στην υγρή γραμμή του ματιού. Καλό θα είναι ό,τι χρώμα έχουμε χρησιμοποιήσει σαν μεταβατικό στο κόκαλο του φρυδιού, το ίδιο να χρησιμοποιήσουμε και κάτω στην υγρή γραμμή. Αν έχουμε χρησιμοποιήσει δύο χρώματα, ένα από τα δύο χρώματα, για να έχουμε αρμονία.
Αυτό εδώ το περλέ πιστεύω ότι είναι το τέλειο χρώμα για την εσωτερική γωνία του ματιού. Στην εσωτερική γωνία θέλουμε να έχουμε φως, να ανοίγει το μάτι. Οπότε τι καλύτερο από ένα περλέ πολύ πολύ ανοιχτό χρώμα, αλλά και σατινέ. Δεν ξεχνάμε ποτέ να φωτίσουμε αυτήν εδώ την περιοχή κάτω από το κόκαλο του φρυδιού. Θα προχωρήσουμε σε eyeliner. Έχουμε από Maybelline το Hyper Precise All Day, ένα super μαύρο eyeliner που θα κάνει την τέλεια γραμμή. Είναι επίσης πάρα πολύ σταθερό, δηλαδή από τη στιγμή που θα το έχετε και θα το εφαρμόσετε, μέχρι να ξεβαφτείτε, δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα άλλο. Θα μείνει εκεί και θα είναι σταθερό. Και αφού τελειώσαμε με το eyeliner, συνεχίζουμε με μάσκαρα. Έχουμε από L'Oréal τη Lash Paradise, φοβερή μάσκαρα και μυρίζει και τέλεια. Το βουρτσάκι της είναι τρίχινο και είναι από τα αγαπημένα μου. Συνεχίζουμε με concealer. Τώρα λοιπόν θα βάλουμε κάτω από το μάτι για να κλείσουμε, να κλειδώσουμε ό,τι η σκιά έχει πέσει. Αλλά να σας πω ότι οι σκιές δεν έχουν fallout, είναι καταπληκτικές. Δεν πέφτει τίποτα δηλαδή κάτω εδώ στα μάτια. Προχωράμε σε ρούζ από L'Oréal Le Blush. Ένα υπέροχο ροδακινοροζ χρώμα, το οποίο θα δώσει δροσιά και υγεία στα μάγουλά σας. Σε περίπτωση που σας πέσει παραπάνω χρώμα ρούζ στα μάγουλά σας, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε το πινελάκι του foundation σας και να πατήσετε ελαφρά πάνω, ούτως ώστε να βγάλετε την περίσσια του ρούζ. Θα πρέπει όμως να μην το ξαναχρησιμοποιήσετε. Και ήρθε η ώρα για λάμψη. Τις γιορτές προτείνω υγρό highlighter για το λόγο το ότι είναι και πιο έντονο, αλλά είναι και πιο φυσικό συνάμα. Θα δείτε πώς γίνεται αυτό. Έχουμε λοιπόν το υγρό highlighter από L'Oréal, το Glow Mon Amour 01 Sparkling Love. Κάνουμε στην ουσία τρεις τελίτσες και μετά απλώνουμε με τα δάχτυλα. Με ό,τι έχει μείνει λοιπόν στο δάχτυλό μου από το Tap Tap, πηγαίνω εδώ στη μύτη και την κάνω να φαίνεται πιο λαμπερή. Μην ξεχνάτε τα χείλη εδώ, το άνω χείλος δηλαδή στη μέση. Θα κάνω τα χείλη να φαίνονται πιο μεγάλα. Και έχουμε για κραγιόν το απόλυτο κόκκινο για αυτές τις γιορτές. Είναι από L'Oréal το Intense, το 377. Φανταστικό χρώμα. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ. Εύχομαι πραγματικά να σας άρεσε και να το τολμήσετε κι εσείς φέτος, καθώς και να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μας, όπου δύο υπέρτυχερες θα κερδίσουν τρία από τα αγαπημένα μου προϊόντα L'Oréal. Μάσκαρα, eyeliner και highlighter για να είστε τέλειες αυτές τις γιορτές. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι του Pharmacy295 και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις για τα επόμενα μας βίντεο. Αν θέλετε, κάντε subscribe και στο δικό μου το κανάλι. Θα το βρείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής. Επίσης, αν έχετε κάποια απορία για το μακιγιάζ ή για το οτιδήποτε άλλο, θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε σχόλιο από κάτω και να σας απαντήσω. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο μας βίντεο και σας ευχόμαστε καλές γιορτές!